συγκροτεί 48 χρόνια από την ίδρυση της παράταξής μας. Πραγματικά είναι πολύ επίκαιρο. Έχουμε στο μυαλό μας ότι εκφράζουμε ένα κέντρο δεξιό, λαϊκό χώρο, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια πήγε την πατρίδα μπροστά. Και είπα τη λέξη χώρος, γιατί στην ιδρυτική μας διακήρυξη ο Κωνσταντίνος Καραμανλής μιλάει για όλες εκείνες τις ιδέες που από τις παρυφές της αριστεράς μέχρι τη δεξιά έρχονται για να δημιουργήσουν αυτό που χρειαζόμαστε. Μια συμπαγή ομάδα ριζοσπαστικών νέων ιδεών με οτιδήποτε παραδοσιακό και άξιο έχει αποδείξει την αξία του, ώστε να πάμε τον τόπο μπροστά. Και αυτό καταφέραμε εμείς τα τελευταία πολλά χρόνια. Και όπως είπε και ο Μάκης Βορύδης πριν, είμαστε περήφανοι που καταφέραμε μέσα σε αυτές τις προκλήσεις τις οποίες προανέφερε να πάμε το καράβι της χώρας μπροστά, να υλοποιήσουμε το σύνολο σχεδόν των δεσμεύσεών μας τα τρία αυτά χρόνια. Και πράγματι, αν αναλογιστεί κανείς ότι καταφέραμε να κρύψουμε πίσω από τόσα προβλήματα όλο αυτό το πρόβλημα το οποίο είχε να αντιμετωπίσει ο πλανήτης, την πανδημία, τη μεταναστευτική κρίση, την ενεργειακή κρίση, και να φέρουμε το ΑΕΠ της χώρας πίσω εκεί που ήταν το 2010, γιατί πραγματικά, φίλες και φίλοι, είναι μεγάλο κατόρθωμα από αυτή την κυβέρνηση να έχει καλύψει αυτή την ουλή που δημιουργήθηκε από την κρίση του 2010 και σήμερα να είμαστε στα επίπεδα του ΑΕΠ που ήμασταν τότε. 210 δισεκατομμύρια ευρώ σήμερα, 223 δισεκατομμύρια ευρώ του χρόνου. Ταυτόχρονα μειώσουμε ασφαλιστικές φορές και φόρους, που φέραν ανάπτυξη στον τόπο αλλά και δουλειές, μειώνοντας την ενεργία 6 ποσοστιαίες μονάδες. Ταυτόχρονα κάνουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα προσλήψεων στην υγεία και στην παιδεία, την κραδιά δηλαδή του κοινωνικού κράτους. Και να μπορέσουμε να τα κάνουμε όλα αυτά μαζί, ενωμένοι. Αυτό απαιτείται και το επόμενο χρονικό διάστημα. Ενότητα από όλους, στήριξη των ιδεών, στήριξη του Πρωθυπουργού μας και όλοι μαζί να καταφέρουμε να φέρουμε αυτοδύναμη Ελλάδα με αυτοδύναμη Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και μην ακούτε αυτά που λένε για τις δημοσκοπήσεις. Αυτό που λέει μια δημοσκόπηση σήμερα δείχνει ένα ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία που είναι πολύ πιο κοντά στον πύχη της αυτοδυναμίας από ότι ήταν τα ποσοστά τα οποία δίναν όλες τις δημοσκοπήσεις το Σεπτέμβριο του 2018. Είμαστε περίπου 10 μονάδες πίσω το Σεπτέμβριο του 2018 από το εκλογικό μας ποσοστό τον Ιούλιο του 2019. Και αυτό πρέπει να το έχετε καλά στο μυαλό σας. Ο πύχης αυτοδυναμίας είναι στα χέρια μας. Με ενότητα, με υποστήριξη των ιδεών μας, με πραγματικά ταλάντευτη πίστη στις δυνάμεις μας, θα καταφέρουμε αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος. Αυτό δύναμη Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να πάει η πατρίδα μπροστά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Σοφία Ζαχαρία.